Δώσε μας, Δημήτρη, το ρεπορτάζ. Εσύ πιο σωστά. Καλημέρα, Άννα, εδώ από το δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου φαίνεται πως υπάρχει ένας τραυματισμός υπαλλήλου, ακόμη από άγνωστο άτομο. Δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες ακόμη γύρω από το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά στο κτίριο 10 της Ευελπίδων υπάρχει έντονη κινητικότητα. Σύντομα θα μπορέσουμε να δείτε και εικόνα, αφού φαίνεται πως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μαχαιρωθεί σοβαρά. Άρα τραυματισμός από μαχαίρι, κάποιος μαχαίρωσε δηλαδή κάποιον υπάλληλο, άρα κάποιος πέρασε με μαχαίρι, το ασκήθηκε έλεγχος, προφανώς όχι. Έλεγχος ασκείται σε όλους τους εισερχόμενους εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, περνάνε για πυρηνικό μηχάνημα, φαίνεται πως αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν ήταν καλά κρυμμένο. Να το ελέγξουν. Ναι. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που δέχθηκε την επίθεση, Δημήτρη? Αμέσως μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι εμείς είναι ότι πρόκειται για δικαστικό υπάλληλο. Για δικαστικό υπάλληλο. Εάν μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, θα σας τις μεταδώσουμε αμέσως. Δημήτρη, θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, επίθεση σε δικαστικό υπάλληλο, τον μαχαίρωσαν. Πριν από λίγο συνέβη αυτό στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο Δημήτρης Δαμιανός συλλέγει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή συνέβη. Σε λίγο τον έχουμε και πάλι τηλεφωνικά κοντά μας για περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Μανατή, μία κουβέντα για να δώσω το λόγο και στον κύριο οικονόμου. Λυπάμαι καταρχήν για αυτό που άκουσα. Λυπάμαι πάρα πολύ, το ξέρω. Κυρία Μπουζούκου, τελειώντας τη φράση μου, ήθελα να πω το εξής. Η κυβέρνηση φέρεται σαδιστικά προς το λαό της και μαζοχιστικά ως προς τους δανειστές. Και το τελευταίο που θέλω να πω για την νομιμότητα, να μην ξεχνάμε πάντοτε ότι το Σάββατο, να χρησιμοποιήσω μια ρίση, έγινε για τον άνθρωπο, γέννητο για τον άνθρωπο. Και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Θέλω να πω ότι οι νόμοι γίνανε για τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι για τους νόμους. Να σας και για την ουσία και να σταματήσω. Δηλαδή, πραγματικά θεωρείτε ότι είναι νόμιμη η κατάληψη του ραδιομέργα? Όλο το ενδιαφέρον μετατοπιζόταν στο τι στάση θα κρατήσει η Δημοκρατική Αριστερά. Εσείς θα αποφασίσετε βέβαια επίσημα και στην συνεδρίαση που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν τάσεστε υπέρ της κίνησης αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα καταψηφίσετε, αλλά ακόμα μένει να διευκρινιστεί μάλλον το αν θα βρίσκεστε εντός του Κοινοβουλίου ή εκτός. Κύριε Μπουζούκου, ούτε τον κυβερνητικό αυταρχισμό βεβαίως επικροτούμε. Αυτό το δείξαμε τη στάση μας από τον Ιούνιο και είναι τραγικό μια μεταρρύθμιση να ολοκληρώνεται με τα ΜΑΤ. Ούτε βέβαια την άστοχη κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τη λέμε άστοχη γιατί ο κύριος Σαμανατίδης καλώς εντόπισε και προσδιόρισε προβλήματα τα οποία επέρχονται άμεσα, όπως είναι οι απολύσεις στην Έλβο, στην ΕΑΣ, για το φόρο ακίνητης περιουσίας, τους τριγμούς που ήδη έχει η συγκυβέρνηση, ή ακόμη και με μέτρα τα οποία, ναι, μεν δεν θέλει να πάρει η κυβέρνηση, αλλά η Τρόικα τους λέει θα τα πάρετε, θέλετε, δεν θέλετε. Αλλά ακυρώνει ένα όπλο και το ακυρώνει σε μια στιγμή που καμία κυβέρνηση δεν έπεσε από πρόταση μορφής, αλλά είναι ένα θεσμικό όπλο που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει όταν όντως θα έρθουν τα επερχόμενα. Άρα εσείς αμφισβητείτε τη στιγμή που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, έτσι? Για τους επόμενους 6 μήνες, κυρία Μπουζούκου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να απαιτεί εκλογές, δεν θα μπορεί να ζητά. Όχι, να δυσπιστία, να πρόταση, κύριε Οικονόμου. Πρόταση δυσπιστίας δεν θα μπορεί να υποβάλει. Επίσης όμως ονομαστικές ψηφοφορίες, στις οποίες μπορεί να φανεί ότι δεν υπάρχει δεδηλωμένη στην κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει. Το ξέρετε πολύ καλά. Ας συνειδητοποιήσετε, κύριε Μανατίδη, ότι γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, για να συσπηρώσετε τη δική σας παράταξη και δεύτερον, δυστυχώς έτσι αποδεικνύει η ιστορία των μομφών, όλες οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις τη χρησιμοποίησανε, συσπηρώνει την κυβερνητική συμπαράταξη. Αποτέλεσμα θα έχουμε εκεί που υπήρχαν τριγμοί και θεσμικά θα μπορούσαμε να δούμε και διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο, αυτή τη στιγμή να συσπηρωθούν, έτσι δυστυχώς δείχνουν τα πράγματα, και να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνει χέρι βοηθείας να πάρουν τα επερχόμενα μέτρα που περιγράφει. Κύριε Οικονόμου, θα πρέπει να αναγκαστείτε κι εσείς, σαν κόμμα, να πάρετε θέση επάνω σε αυτό. Πώς θέλετε να πάει η πορεία της χώρας? Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ και τους δύο, στον Δημήτρη Δαμιανό αμέσως τώρα και την Ευελπίδων, να δούμε τα νεότερα. Δημήτρη, σε ακούμε. Γεια σας και πάλι. Είμαστε ακριβώς μπροστά από το κτίριο 10 της Ευελπίδων. Κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία πολλών τακτικών ανακριτών. Φαίνεται πως το άτομο το οποίο τραυματίστηκε έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά. Άμα κρίνω από τις ιατρικές βοήθειες οι οποίες παρέχονται εδώ μέσα στο κτίριο, υπάρχουν αρκετοί γιατροί οι οποίοι έχουν έρθει βοήθειες, πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΜ. Δεν γνωρίζουμε, Δημήτρη, το σημείο που έχει δεχθεί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο σημείο έχει τραυματιστεί, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν αρκετοί
νοσηλευτές μέσα, οι οποίοι έχουν προσέλθει προκειμένου να τον βοηθήσουν και άμεσα θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για δικαστικό υπάλληλο από κάποιο γραφείο ανακριτικό, για υπάλληλο δηλαδή γραμματέα ενός ανακριτή. Δεν γνωρίζουμε αν η επίθεση, από ό,τι φαίνεται, η οποία δέχτηκε, έγινε στα πλαίσια κάποιας ανάκρισης, κάποιας διαδικασίας ή αν είναι για κάποιον άλλο λόγο. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι το μαχαίρι το οποίο χτύπησε τον άτυχο αυτόν άνθρωπο πέρασε από τον έλεγχο της αστυνομίας, ο οποίος γίνεται κάθε μέρα εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδη. Mm-hmm. Ο έλεγχος είναι αρκετά αυστηρός, φαίνεται όμως πως το αντικείμενο πέρασε. Δυστυχώς. Δημήτρη, ανάλογη επίθεση έχει συμβεί στο παρελθόν. Θέλω να πω, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό, να μην πέφτουν στην αντίληψη ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των αρχών εκεί στην είσοδο, της ασφάλειας, διάφορα αντικείμενα. Εδώ παίρνουμε και τις πρώτες εικόνες, πρέπει να σας πω. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αλλά είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται να μην πέφτει στην αντίληψη της ασφάλειας επικίνδυνα αντικείμενα και στη συνέχεια να έχουμε και τραυματισμούς μέσα στο δικαστήριο, μέσα στην Ευελπίδων. Θα σου θυμίσω, Άννα, το περιστατικό με το άτομο το οποίο είχε δυστυχώς τη ζωή του στο κτίριο 9 της Ευελπίδων. Όταν είχε δεχτεί τραύμα από πιστόλι πριν από λίγο καιρό, περίπου ένα χρόνο. Δεν μας αφήνουν, όπως βλέπουμε τον αστυνομικό. Ναι, έριξε, ναι, είναι λίγο το φακό της κάμερας προς τα κάτω. Απαγορεύεται λοιπόν να δείξουμε, να έχουμε εικόνα. Ναι, Δημήτρη. Οι κυρίες αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το κτίριο 10 της Ευελπίδων, το οποίο είναι και από τα μικρότερα κτίρια. Εδώ στην σχολή Ευελπίδων, και είναι και λίγο δύσκολο να ο συνάδελφος εδώ, καμεραμάν, να μπορέσει να σας μεταδώσει την πλήρη εικόνα. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έχουμε και τον Γιώργο Τσελίκα. Αν, Γιώργο, έχεις περισσότερες πληροφορίες, μόλις έφτασες κι εσύ στο σημείο, τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ? Μου λέει μέσα στον άγριο χώρο των δικαστηρίων. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, την πίσω πλευρά, οι γραμματέες ανακρίτριας είναι πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Γιατί είχαν αίμα από ό,τι μου λένε αυτόπτες μάρτυρες. Μάλλον κάποιος κρατούμενος πάλι, γιατί είναι συγκεκριμένος, γιατί σε εξέλιξη το θέμα τώρα πριν λίγα λεπτά έγινε, ενώ ήμασταν στο κτίριο 9 για άλλο θέμα, τώρα μεταβήκαμε στο κτίριο 10. Το ασθενοφόρο περιμένει αυτή τη στιγμή να παραλάβει την άτυχη γυναίκα που είναι μόφρητη και να την πάει γρήγορα στο νοσοκομείο. Όπως μας είπε και ο Δημήτρης, ο Δαμιανός, Γιώργο, μάλλον είναι σοβαρά τραυματισμένη. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι οι πρώτες πληροφορίες. Δεν έχουμε εικόνα, σας λέω ό,τι μας είπαν αυτούς τους μάρτυρες τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας λέω πριν λίγα λεπτά έγινε, ήμασταν κοντά. Το 9 κτίριο με το 10 κτίριο είναι περίπου απόσταση 20 μέτρων. Έτσι. Βλέπουμε πάντως από τις εικόνες, όσο εσύ μας δίνεις τις πληροφορίες σου, Γιώργο, παίρνουμε τις εικόνες από τα δικαστήρια. Έχει συγκεντρωθεί κόσμος στο σημείο. Από τα όμορα κτίρια εδώ της σχολής Ευελπίδων, έχει πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, αναμένουμε για κάθε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Τραυματιοφορείς έχουν έρθει, Γιώργο. Το στενοφόρο ήδη με ανοιχτή την πόρτα, περιμένει από λεπτό σε λεπτό. Έχει πάει ήδη μέσα το τροχύλα το κρεβάτι, να παραλάβει την άτυχη γυναίκα, να τη μεταφέρει επειγόντως στο νοσοκομείο. Ήδη είναι εδώ το ΕΚΑΒ, έτσι. Άρα, να επαναλάβουμε, Γιώργο, έχει δεχθεί επίθεση με μαχαίρι, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, γραμματέας ανακρίτριας. Στο δεκαστήριο. Προφανώς ο κατηγορούμενος πρέπει να είναι ο ένοχος που είχε πάει για μια υπόθεση. Ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί σας λέω, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Τώρα είναι σε εξέλιξη το θέμα. Πριν πολύ λίγα λεπτά έγινε, πριν τρία λεπτά έγινε το συμβάν. Για ό,τι νεότερο, θα μεταφερθεί από στιγμή σε στιγμή στο νοσοκομείο για να δούμε και ποια είναι από τις εξετάσεις των γιατρών η ακριβής κατάσταση της υγείας. Πού καταρχήν έχει δεχθεί την επίθεση με το μαχαίρι, πού. Σε ποιο σημείο του σώματος, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Σε ποιο σημείο, ακριβώς. Και όπως μας μετέφερες εσύ. Αυτή τη στιγμή, κάτσε, έχω εικόνα τώρα γιατί είμαι από ψηλά. Ναι. Λοιπόν, την έχουν διασωληνωμένη τη γυναίκα με ορούς. Δεν μπορεί να δείξει κάμερα, έχουν δει μας. Καλά, ναι, προφανώς. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, Γιώργο. Περνάει από μπροστά μου τώρα, είχα να δω. Λοιπόν. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή καταλαβαίνουμε ότι είναι. Στην Κυριακή χώρα. Σε ποιο σχολείο θα πάει, ξέρετε? Στο Έλενα. Σε ποιο σχολείο θα πάει, σα είπανε? Λοιπόν, η γυναίκα είναι τραγμένη, εν πάση περιπτώσει.
Γιώργο. Στο ανώτερο μου είπαν τρεβεται χωρίς να μεταφερθεί τη γυναίκα. Μάλιστα. Την κάνει στην κοιλιακή χώρα από ό,τι είδα τα αίματα. Μένεις λοιπόν εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Αυτές είναι οι εικόνες από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε νωρίτερα δικαστική υπάλληλος. Να κάνουμε εδώ, προτείνω, μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.